Καλημέρα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Σε λίγα λεπτά, γύρω στις 9.30 με 10, θα ξεκινήσει η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Δεκέμβριο του 2008 στα Εξάρχεια. Είμαστε στην τελευταία ή στην προτελευταία ενδεχομένως συνεδρίαση της αποδεικτικής διαδικασίας. Το Γενάρη, στην προηγούμενη συνεδρία του Μικτόρκο του εφετείου εδώ στη Λαμία, απολογήθηκε ο επαμεινώντας Κορκονέας. Δήλωσε ότι θα ήθελε να μπορούσε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων έτσι όπως έγιναν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η απολογία του Κορκονέα και η εξέτασή του από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ξεκίνησε στην προηγούμενη συνεδρίαση και θα ολοκληρωθεί σήμερα η απολογία του Βασίλη Σαραλιώτη. Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρωθεί η απολογία του και θα εξεταστεί από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και τους συνηγόρους υπεράσπισης. Και στην επόμενη συνεδρία θα έχουμε τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής, των συνηγόρων υπεράσπισης και την πρόταση βεβαίως του εισαγγελέα. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε το 2016 εδώ στο μεικτό Ορκωτό εφετείο της Λαμίας. Είμαστε στην τελική φάση τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να θυμίσω ότι πρωτόδικα ο επαμεινώντας Κορκονέας καταδικάστηκε σε ισόβια και βρίσκεται στις φυλακές της Άμφισσας σε δεκαετή κάθερξη ο Βασίλης Σαραλιώτης. Μάλιστα.